Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώ είσαστε. Είμαι ο Κώστας και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα μια γκρίνια μόνιμη. Ένα podcast το οποίο είχα ξεχάσει και εγώ ότι έχω, ή βασικά ένα podcast το οποίο το σύμπαν και γενικότερα οι ανώτερε δυνάμει αποφάσισαν να μην το πολυσυνεχίσω γιατί δεν ξέρω, όταν άνοιγα το μικρόφωνο πραγματικά πάντα έσκαγε κάποιο πρόβλημα υγεία. No joke, δηλαδή Τύπου στην πρώτη προσπάθεια παθαίνω μια αλλεργία, ξέρω εγώ βγάζω σπυριά παντού. Στη δεύτερη προσπάθεια αρρωσταίνω για κάνα δεκαήμερο, ξέρω εγώ. Μετά σκάνε κάτι δουλειέ από εδώ από εκεί. Γενικότερα ήταν η φάση που ήμουνα life, life hit me πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει, επιστρέφουμε δυνατά δυναμικά, γιατί όχι. Και μάλιστα επιστρέφουμε και σε μια περίοδο θα έλεγα ιδιαίτερα κομβική. Καθώς κυρίες και κύριοι πλησιάζουν οι εκλογές. Σήμερα την ώρα που κάνω εγώ recording το podcast Έχουμε 7 Μαΐου Εσίω, 21 Μαΐου του Αγίου Κωνσταντίνου κιόλα. <χι> Όχι να μην νομίζετε ότι έχουμε και τίποτα τυχαίο Σε δύο εβδομάδες από τώρα λοιπόν Θα έχουμε τις εκλογές στις οποίες ε, Δεν ξέρω ποιο θα βγει Πάντως αν θέλετε κοιτάξτε ε, νέα Δημοκρατία η στίχημα, τη δίνει 4,75 νομίζω Οπότε παίξτε Νέα Δημοκρατία γιατί μάλλον ο Κούλης θα ξαναβγεί Sorry to break it to you, but uh, Coolis might be the chosen one once again, θα πω εγώ. Ο Coolis ο οποίος, κατά την προσωπική και ταπεινή μου άποψη πάντα, είναι θα έλεγα ένας, ε, πώς θα το πω τώρα, σκέφτομαι κάποιον προπονητή, θα σας πω τώρα αμέσως ποιον σκέφτομαι. Είναι ένα μαντσίνη τη πολιτική, θα το πω λοιπόν. Ναι, είναι ένα μαντσίνη τη πολιτική. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει πώ έχει βρεθεί εκεί. Δηλαδή, ξέρει, οκ, okay, παλιό παίκτη ο Μαντσίνη, η οικογένειά του γνωστή του Μητσοτάκη, α πούμε. Ε, προπονητικά, όχι κάτι ιδιαίτερο μέχρι ας πούμε, να πάρει τον τίτλο με τη Manchester City και να πάρει μετά για νομίζω και το πρωτάθλημα με την Ιντερ ένα άνθρωπο έτσι περιορισμένων δυνατοτήτων, να μην το κρύψουμε αυτό, όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν πληρωνόμαστε, δεν υπάρχει κάποιο payroll για να γλύψει τον Πρωθυπουργό, οπότε τα λέω στα ίσια. Ένα άνθρωπο γενικά, ο οποίο δεν θα έλεγε ότι διακρίνεται για την εξυπνάδα του ή οτιδήποτε και τη διάβγεια του. Το ίδιο και ο Μαντσίνη, δηλαδή δεν λε ότι υπόπορε φίλε. Ο ε, μακάρι να είχα το Μαντσίνη προπονητή στην ομάδα μου και όμω έχει πάρει ένα γύρο, έχει πάρει τα πρωταθληματάκια του. Καλό προπονητή γενικά. Προπονητή τουρνουά εντωμεταξύ τον αποκαλούν γιατί κερδίζει συνήθω κύπελα, δεν κερδίζει τόσο πολύ τα πρωταθλήματα. Έτσι και ο Μητσοτάκη τι εκλογέ, α πούμε, δεν τι πήρε αέρα πατέρα, γεια σα, σηκώσαμε το πρωτάθλημα, καλή νύχτα σα. Τι πήρε με μία α πούμε μέτρια διαφορά. Πολλά α πούμε έχω πει εντωμεταξύ, φαίνεται ότι είναι λίγο αδούλευτο ο, ο ίντρος, αλλά δεν πειράζει, αυτό Ωστόσο, για να το ζυγοσταθμίσω κάπω, ε, ε, υπάρχει σενάριο δηλαδή από τις σπάνιες φορές τις οποίες έχω ένα ξεκάθαρο σενάριο μέσα στο μυαλό μου το οποίο θα ξεδιπλωθεί ας πούμε στα επόμενα λεπτά και το σενάριο έχει ως εξής αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες όπως καταλάβατε έκανα intro λίγο για την πολιτική και ξέρετε επειδή εγώ είμαι ένα podcast έτσι έχω ένα podcast δεν είμαι ένα podcast φαντάσου είμαι ένα podcast γεια σας <laughs> έχω ένα podcast το οποίο είναι λίγο ταπεινό θα έλεγε κάποιο. δηλαδή δεν φιλοξενεί πολιτικέ προσωπικότητε. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, κάποια απόφοιτη νομική με σγουρά μαλλιά η οποία έχει δοκιμάσει ό,τι βγαίνει σε κοντάρι, ζωντανό και μη. Ε, και λέει δίθεν φεμινιστικέ μπουρδε. Και για κάποιο λόγο έχει δημοφιλία και δημοτικότητα. Και για κάποιο άλλο λόγο, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω, ο πρωθυπουργό τη χώρα αποφασίζει να, πάρει, να, να του πάρει συνέντευξη αυτή. Έτσι. Ναι, για σένα μιλάω, Νεφέλη Μέγκ. Ειλικρινά δεν ξέρω πώ έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, δεν ξέρω πώ έχει αποκτήσει τα views που έχει αποκτήσει, γιατί ταλέντο δεν έχει, όλους αχλαμάρες λε. Και ξαφνικά σε βλέπουμε να κάνει και συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό να πούμε. Και όχι μόνο αυτό. Βγαίνουν όλοι όλα αυτά που δεν τολμήσαμε να ρωτήσουμε, που δεν τολμά κανένα δημοσιογράφο να ρωτήσει τον Πρωθυπουργό. Ναι, γιατί ω γνωστό, α πούμε, Είχαμε τη δυνατότητα εμεί οι υπόλοιποι να ρωτήσουμε τον Πρωθυπουργό και να μα απαντήσει, να κάνουμε QA δηλαδή. Λε και έχει 50.000 subscribers και γεια σα, ήρθαμε να κάνουμε QA. Απλά εντάξει. Η τύψα είναι φύτεμη. Με... Τέλο πάντων, δεν μα ενδιαφέρει. Και η άλλη, η Ζωέ Πρέ, πώ λέγεται, μια... μια τύψα η οποία δεν ξέρω πώ έχει τόσου subs επίση, δεν ξέρω πώ έχει τόσα views. Θεωρείται κομική αλλά δεν είναι. Δηλαδή την βλέπω σε όλα τα sponsored video που μου έχουν εμφανιστεί σε διαφήμιση. Μόνο αστεία δεν είναι. Δηλαδή κρίνει τη λε. Άνιωθη τη λε. Άσχετη την ψιλολέ. Αστεία δεν τη λε. Δηλαδή ανήκει στην κατηγορία επώνυμο αλκοολικό, νέρσχουλ, αυτοί που, δεν, που κάποτε α πούμε είχαν καλή κάμερα και με αυτόν τον τρόπο κάπω. Δεν ξέρω. Δεν, δεν. Κι όμω πήρε συνέντευξη από τον τζίπρα αυτή. Οι μόνοι οι οποίοι πήραν συνέντευξη και ψιλοάξιζε α πούμε ήταν οι πεταράδε. Ωραία. Αυτό. Και, αλλά και αυτοί οι μαϊντανοί έχουν γίνει. Δηλαδή τι κατά τη πεταράδε. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν, όπως... ε, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, σε όσους... για όσους δεν ακολουθούν τον ηρμό της σκέψης μου, ο οποίο είναι λίγο περίεργος τώρα, γιατί έχω πει δύο Coca-Cola Zero, μου έρχεται ένα ρευτό και έχει πάει και τρεις η ώρα τη νύχτα που κάνω το record, οπότε ναι, δεν πάει καλά αυτό γενικά. Ε, αυτό το podcast, σε αυτό το podcast μάλλον, σε αυτό το επεισόδιο, αναλαμβάνω τη θέση του Πρωθυπουργού εγώ, κάνω την προγραμματική μου εξαγγελία, ναι, τις προγραμματικές μου δηλώσεις, βεβαίως. Κάνω τις προγραμματικές μου δηλώσεις. Ε, και ανακοινώνω φυσικά και τη σύνθεση της ε, κυβέρνησης, αλλά και άλλων σημαντικών θέσεων εντός της ε, κυβέρνησης και εντός της διακυβέρνησης της χώρας. Ξε... Εδώ έχω γράψει κάποια πράγματα, όπως σας είπα. Θα ξεκινήσω με τη σύνθεση. Πουτανιά κι όμως. Ξεκινάω με τη σύνθεση και στη συνέχεια θα κάνω και τι προγραμματικέ μου εξαγγελίε για νόμου, νομοθεσίε, διατάγματα και και και. Ξεκινώντα λοιπόν, πρωθυπουργό φυσικά εγώ. Ο αγαπημένο σα podcaster, ο άνθρωπο των 8 προβολών, των 8 ακροάσεων βασικά ένα επεισόδιο, ο κύριο Μίστερ, μίστερ Γκολ που λέει και ο Κέσσαρη. Ωραία. Εγώ, ο τύπο με 15 expected podcast το χρόνο και τα οποία δεν τα. Κάνει ποτέ πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Μπουγά. Ναι, το είπα, ο πλανητάρχης, ο Μπουγάς, ο... Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σε αυτόν που τα έχει όλα. Σε αυτόν λοιπόν δίνω την ε, Προεδρία της Δημοκρατίας γιατί δεν μπορώ να του δώσω κάτι παραπάνω. Ο τύπος είναι πλανητάρχης. Ε, βιγκάν! Ο τύπος κατάφερε να τον ε, κράζει όλη η φίλοι, όλη η Ελλάδα, ξέρω εγώ... Ε, λόγω αυτού με το, λόγω της διαφήμισης του Τζάμπο ξέρω εγώ το... το, Πάσχα από τότε δεν έχουμε ακούσει τίποτα ο τύπος είναι chill, χαλαρός έχει εμφανιστεί σε βίντεο κλιπ του Βλόσπα Εντωμεταξύ το τω μονίμως είναι με γυαλιά ηλίου άρα τιτάνας οπότε δεν μπορούσα να μην βάλω κάποια άλλη μορφή παρά τον κύριο Μπουγά στον οποίο στέλνω τους χαιρετισμού μου και την απεριόριστη και απίθμενη αγάπη μου. συνεχίζοντας λοιπόν πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα μπορούσε να μπει άλλο από τον μεγαλύτερο εκπρόσωπο αυτή τη χώρα, τον Σόνι Άντερσον. είμαι Λεοντάρη, θα σε κάνω 400 κομμάτια. Γενικά, ο Σούπερ Σον Σον Σον, ο Σόνι Άντερσον, είναι ένα άνθρωπο Google Translate, θα λέγε κανεί. Όχι, δεν έχει την υπολογιστική ισχύ και την ταχύτητα του Google Translate, ούτε έχει, θα έλεγε κανείς, την Advanced AI, που παρότι, ας πούμε, κάνει λάθη, είναι Advanced. Αλλά έχει το αποτέλεσμα που βγάζει <laughs> μια μετάφραση από το Google Translate. Συγκεκριμένα δεν έχω ακούσει ποτέ φράση του Σόνι Άντερσον η οποία βγάζει νόημα. Και αυτό το έχω πει για αυτόν και άλλη μια πρώην μου. Δηλαδή, ο Σόνι μπαίνει Άντερσον μπαίνει στο ξεχωριστό κλαμπ των δύο ατόμων τα οποία εκτιμώ πάρα πολύ για το γεγονό ότι δεν βγάζει άκρη από αυτά που λένε. Και ναι, έχει υπάρξει πρώην μου η οποία μιλούσε σαν τον Σόνι Άντερσον όταν ευρίαζε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φυσικά και ο Σόνι Άντερσον πρέπει να μπει στο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων, γιατί ποιο άλλο. Φανταστείτε τώρα να κάνει προγραμματική εξαγγελία ο Σόνι Άντερσον και να είναι όλοι από κάτω και να τον κοιτάνε σαν του χάνου, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι λέει. Οπότε ναι, εγώ καταλαβαίνετε ότι θα έχω ένα ειδικό δωμάτιο popcorn την ώρα που θα βλέπω ας πούμε την τις εξαγγελίες, του Σόνι Anderson, τις δηλώσεις, οτιδήποτε γιατί πολύ απλά θα απολαμβάνω αυτή τη στιγμή. Η υποψήφιος ήταν και ο, ο αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού απλά δεν γνωρίζω αν ο άνθρωπο ζει. Οπότε είπα να βάλω το Sony τον Anderson που ξέρω ότι ζει και βασιλεύει και έχει και δικό του τραγουδάκι με τον DJ. Εξαιρετικό. Πάμε τώρα στον Υπουργό Εξωτερικών. Ο Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Snake. Ουφ, μάτσι μάτσι και τα, υπόλοιπα. Ρε μπρο, τι κάνει και τα λοιπά. Ένα άνθρωπο ο οποίο όπω ε, έχετε αντιληφθεί από το βίντεο, ουφ, purple, purple, μάτσι μάτσι, ουφ, ε, είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος και δαιμόνιος χαρακτήρας, ένας άνθρωπος που πραγματικά ε, μπορεί κάποιος να τον εξέρει για το πνεύμα του, έτσι. Και ο οποίος φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να μην μπει ως υπουργό εξωτερικών λόγω της απίθμενης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, έτσι. Βέβαια, ήμουν ανάμεσα στο να τον βάλω υπουργό εξωτερικών ή υπουργό οικονομικών. Γιατί, α πούμε, χάνει 100.000 ευρώ την ημέρα από τα φρουτάκια στα stream που κάνει. Αλλά λέω δεν θα τον βάλω. Παρότι θυμίζει και η πολιτική, α πούμε, που έχει στο οικονομικό κομμάτι. Παρότι δηλαδή τον σέβομαι απεριόριστα και για το έργο του στο κομμάτι της οικονομίας. Ωστόσο, Υπουργό Οικονομικών εδώ λοιπόν, έχω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή την οποία έχετε ξεχάσει, καθώς βρίσκεται στον ομό Ηλίας και βασιλεύει στον ομό Ηλίας και μιλάω φυσικά για τον Αντρέα τον Άνεργο. Ε, ε κάποιος πεθαίνει, κάποιος ανασταίνεται, ε, οι παπάδε βγάζουν τα πιο πολλά λεφτά. Εγώ είμαι άνεργος με τέσσερα παιδιά, έτσι. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο να σα εξηγεί ολόκληρο το κομμάτι τη οικονομία, όντα άνεργο, έτσι, γιατί δεν θα τον έχω στο payroll. Προφανώ θα παίρνει μαύρα λεφτά, αλλά θα είναι άνεργο για να παραμένει η ιδιότητα, εν πάση περιπτώσει. Και φανταστείτε τώρα να κάνει εξαγγελία ο Αντρέα ο άνεργο και να μιλάει σχετικά με την οικονομική κρίση. Ε, γενικότερα η χώρα βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική ύφεση. Περνάμε πάρα πολύ δύσκολα, τραβάμε το κανάλι. Ελπίζουμε κάποιοι να πεθάνουν και κάποιοι να αναστηθούν. Μπα και δούμε άσυπρη μέρα σαν χώρα γενικά. Ο οποίο Αντρέα Άνεργο του έχουν ανοίξει το κεφάλι με μπουκάλι, νομίζω, σε παρακμιακό μπλ, κλαμπ Παύλα Κολάδικο Παύλα. Δεν ξέρω και εγώ τι, Ορθάδικο Κολάδικο βασικά από αυτά που έχουν εκεί στο νομό Ηλία. Του χαιρετισμού στο κέντρο του πολιτισμού που ονομάζεται νομό Ηλία εντωμεταξύ και στον πανέμορφο πύργο την πρωτεύουσά του. <ΣΣΣΣ> Ξερνάω. Τέλο πάντων. Ε, ναι, του είχαν ανοίξει το κεφάλι με μπουκάλι γιατί γύρευε τι θα έλεγε μεθυσμένο κτλ, κτλ. Συνεχίζουμε λοιπόν με, το, με τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη ο οποίο θα είναι ο Τρίφωνα ο Σαμαρά. Τώρα θέλω να κάνετε εικόνα Τρίφωνα Σαμαρά να πηγαίνει σε συλλαλητήριο αγροτών και να επιθεωρεί μονάδες, ξέρω εγώ, στη βέρια να είναι τώρα στις λάσπες. Χιλασπούλα <Και> εδώ πέρα, σελατρέβασα <Και> ένα. Αχ, καλέ, θελερωθώ λερωθώ πολύ λάσπια και εδώ. Κοίτα εδώ οι κοτούλε πώ κάνουν. Κουκουκού, κουκουκού. Κου. Φανταστείτε το όλο αυτό. Εγώ ήδη το φαντάζομαι και έχω πεθάνει στα γέλια. Να δουλέψει, Ναι, δουλεύει. Κολλάει καμιά φορά, ξέρετε το τάσι. Ναι, είναι για τα πανηγύρια, αλλά ναι. <laughs> σε λατρεύω εσένα. Καλέ, εσύ τι τεκνόησε. Δουλεύει εδώ, αγροτούλη, ε. <laughs> πώ είναι η μισθή, είναι καλά. <laughs> τι, σε έχουν ανηδίκευτο εργάτη, ε, και, και μαζεύει κατά. Και τσαπίζει βουνιά. Ε. Ε, εντάξει, όλα είναι τέλεια. It's amazing. <laughs> ...sorry λίγο να <laughs> σταματήσω. Λοιπόν, Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική ο Άντωνης Γεωργιάδη. Δε, κανονικά δεν θα έπρεπε να το εξηγώ αυτό γιατί ο Άντωνης Γεωργιάδη πρέπει να μπει υπουργό ψηφιακή πολιτική. Αλλά α πούμε ότι. Δεν ξέρω. Ήμουν ανάμεσα στο να βάλω αυτόν και να βάλω και το φίλο, ή τον άλλο φίλο του τηλεπολιτή Θεοδόση Ζερβουδάκη. Γενικά και οι δύο του είναι εξαιρετικοί. Ο, ο Ζερβουδάκη, ο Θεοδόση, θα μπει στο, στο Υπουργείο Εμπορική Ανάπτυξη. Γιατί τον τελευταίο καιρό τα τηλέφωνα τα οποία πουλάει είναι λίγο πανηγυρτζίδικα. Συγνώμη κιόλα, κύριε Ζερβουδάκη, αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή εντάξει τώρα. Είπαμε, οκ, okay, να αγοράζετε, να, πώ το λένε, να πουλάτε και να μεταπολίτε τηλέφωνα. Αλλά εσεί το έχετε πάρει λίγο κυριολεκτικά, έτσι, με, με το συμπάθειο κιόλα και με τον παρδόν. Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων, και εδώ έχουμε τη μεγάλη τσαχπινιά. Το Υπουργείο Παιδεία και το Υπουργείο Θρησκευμάτων θα είναι δύο πράγματα. Βασικά θα είναι μία ομπρέλα, δηλαδή Υπουργείο Παιδεία Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων. Απλά θα έχουμε έναν Υπουργό Παιδεία και έναν Υπουργό Θρησκευμάτων και οι δύο αυτοί θα παίρνουν από κοινού αποφάσει, ωραία. Υπουργείο Παιδεία λοιπόν θα βάλω την κυρία Πισπερίγκου. Κύριε Κούγια, μην με μηνύσετε την κυρία Πεσπυρίκου. Είπα, δεν είπα κάτι άλλο. Και δεν υπονοώ απολύτω τίποτα. Ωραία. Εν τω μεταξύ, disclaimer: πλάκα κάνω. Μην μπείτε κάτω στα σχόλια και μπείτε. σκότω στα τρία παιδιά τη και ζητάει πλάκα. Ναι, κάνω πλάκα, όχι για το γεγονό, παρά για το χαρακτήρα τη, θα έλεγα. Και για το γεγονό ότι προσπαθεί να μα πείσει όλου ότι είναι αθώα περιστερά Ξέρω εγώ, είναι λίγο μακάβριο. Τέλο πάντων, Υπουργείο Θρησκευμάτων Μπαρτζόκα. Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο προπονητή των επιτυχιών, ο άνθρωπο των θαυμάτων, αυτό ο οποίο έφερε τον τον, τον τον Ολυμπιακό στο Final Four πέρσι, μετά από χρόνια. Ο άνθρωπο ο οποίο δείχνει έμπρακτα την αγάπη του για τον Ιησού Χριστό και την μητέρα του σε κάθε αγώνα του Ολυμπιακού και ιδίω εάν κάποιο παίκτη του χάνει lay-up Και μάλιστα αριστερό layup. Α, μπορείτε να δείτε τα ενσταντενέ τα οποία ανακαλεί, α πούμε, στη... Συνεχίζουμε στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Το και καιρό Αβγενάκη δεν παίζει με ποιότητα. Ο Τσιτσιπά, α πούμε, γενικότερα είναι ένα άνθρωπο με ιδιαίτερε επιλογέ και ιδιαίτερε προτιμήσει. Θα τολμήσω να πω και ιδιαίτερε ανησυχίε. Δηλαδή, τώρα έχει πάρει παρ... παρ... μειώδησα χλαμάρε στο Twitter. Οπότε θα βάλω Στέφανο Τσιτσιπά γιατί ξέρετε κάτι, ο Στέφανο Τσιτσιπά έχει. Κάτι το οποίο τραβάει όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι το μίσο. Δηλαδή, όποιον για να ρωτήσει, όλοι μισούν τον τσιτσιπά. Όχι τον παίκτη τσιτσιπά, -πα, τον άνθρωπο τσιτσιπά. Οπότε έχει, έχουν όλοι κάτι κοινό. Δηλαδή, όλοι μπορούν να ταυτιστούν με κάποιο τρόπο. Άρα, θα φέρω και τη συσπήρωση με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, α πούμε, θέλω να περάσω μία διάταξη στην οποία κάθε Έλληνα φορολογείται 48% από το πρώτο ευρώ. Θα βάλω τον τσιτσιπά την ίδια περίοδο να πει μια σαχλαμάρα για τη διαιτησία ή μια σαχλαμάρα ξέρω εγώ, για κάποια αθλητική εκδήλωση και θα στρέψω ουσιαστικά το βλέμμα του κόσμου σε αυτό το γεγονός και στο γεγονός ότι θα μισούν τον τζιτσιπά. Άρα εγώ θα μπορώ να περάσω τη διάταξη αυτή με μεγάλη ευκολία. Άρα ουσιαστικά ο τσιτσιπάς λειτουργεί σαν panic button. Ωραία. Δεν περίμενα να το πω και όμως το είπα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού λοιπόν θα μπει ο κύριος Ηλίας Ψινάκης. Και είναι πάρα πολύ απλό. Βασικά είναι ίσω η μοναδική επιλογή στην οποία δεν αμφινταλαντεύτηκα καθόλου Ή ίσως ελάχιστα Βασικά σκεφτόμουν να βάλω τον Μαυρίκιο Μαυρικίου, αλλά μετά λέω ότι η Λάιρα δεν θα τον αφήνει πάνω από 8 ώρε να είναι στο Υπουργείο, ενώ ο Ψινάκη Free Spirit δεν ακούει και από το ένα αυτή. Έλα, Μωρήγκουλή, δεν ακούω από το ένα αυτή. Ακούω μόνο από το δεξί, από το αριστερό. Μπάμπι, φέρε μου το ακουστικό. Είναι λίγο έτσι ο Ηλία, ο φίλο μου. Οπότε τον έβαλα εκεί πέρα Υπουργείο Πολιτισμού, ξέρει Κινέζου, ξέρει Φιλιππινέζου, ξέρει όλε τι Ασιατικέ χώρε εκεί πέρα, α πούμε. Εδώ είχε φέρει τον συγχωρεμένο τον Γκέν Μπλοκ να πούμε. ολόκληρη η εκδήλωση του Γκέν Μπλοκ την είχε φέρει στο Μαραθώνα. Φανταστείτε τώρα το Grid Κάνα, Jim Κάνα, δεν θυμάμαι πώ λεγόταν, να το φέρνει. Το έφερε στο Μαραθώνα ο Τιτάνα. Μιλάμε, μιλάμε άλλα πράγματα τώρα, έτσι. Συνεχίζουμε με Υπουργό Προστασία του Πολίτη, και εδώ θα βάλω τον Ευάγγελο Μαρινάκη και πριν κάνετε ενστάσεις όταν τα έγραφα αυτά η λέξη προστασία στο μυαλό μου είχε άλλη σημασιολογική σημασιότητα παύλα έννοια ναι το σκεφτόμουν αλλιώ. σκεφτόμουν κάποιον ο οποίος θα πουλάει προστασία όχι θα παρέχει προστασία οπότε ναι εγώ δεν υιοθετώ κάτι έτσι πάντως έτσι για να μείνει on the record σε νούμερο τσιμέντο φοράω 43 ή 44 άμα το τσιμέντο είναι ταχεία εκεί πονάει λίγο στο δάχτυλο το, του αριστερού πόδιου ναι αλλά ναι γενικά το σκεφτόμουν αλλιώ. γιατί εντάξει πουλούσε ναι δεν, δεν υιοθετώ δεν υιοθετώ δεν υιοθετώ βασικά για να είμαι καλά εγώ όχι τίποτα άλλο συνεχίζουμε με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και εδώ αμφιταλαντεύομαι ακόμα ωραία έχω ...στο μυαλό μου δύο υποψήφιους... ...ο ένας είναι ο Στέφανος Χίος για ευνόητους λόγους... ...δηλαδή και πάλι θα κάθομαι σε μια αγωνία... ...με popcorn και θα βλέπω το... ...θα παρακολουθώ απλά τον Στέφανο Χίο... ...να φωνάζει στους ε, νεοσύλλεκτους κτλ... ...να τους έχει σούζα... ...από την άλλη σκέφτηκα τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς... Ιωβάνοβιτς. Πορο -πορο τα παιδιά προσπαθούν γενικά ε, μη μας υποτιμάτε, μη υποτιμάτε την ομάδα μας, τα δίνουμε όλα γιατί ο Γιωβάνο κακά τα ψέματα είναι ένας μαέστρος της ε, Άμυνα. θα μου πει, θε, υπονοήσω ότι ο Παναθηναίκος δεν αξίζει το πρωτάθλημα και το παίρνει λόγω άμυνα και πέναλτι και μπρινιόλι. Όχι, δεν υπονοώ. Αυτό υπονοώ. Απλά ότι ο Γεωβάνοβιτ είναι ένα τύπο που είπε: Ότι ξέρει κάτι, θέλω να πάρω πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό. Δώσε μου εσύ, κύριε Γιάννη Αλαφούζο, ό,τι ρόστερ θε κυριολεκτικά. Δεν με ενδιαφέρει θα τους πάω μέχρι τέλους, μέχρι να, να, σβήσει ο ήλιος, θα πάμε για πρωτάθλημα και το έχει πετύχει αυτό με ένα ρόστερ το οποίο δεν αξίζει για πρωτάθλημα βάσει κυρίως του βάθους που, ε, που, δεν έχει γιατί δεν έχει βάθος, δεν έχουν γίνει μεταγραφές, δεν έχει γίνει τίποτα έχει καταφέρει να πάει για πρωτάθλημα και όσοι κράζετε Γιωβάνοβιτς από τους Παναθηναίκους ή στη δεν ξέρετε ποδόσφαιρο, πηγαίνετε να δείτε κέρλινγκ καλύτερα λοιπόν, συνεχίζουμε Πάμε τώρα σε κάποιο είδου. αστεία επιλογή. Γιατί θα μου πεις οι άλλες είναι λίγο σοβαρές, ξέρω εγώ. Όχι. Υπουργείο Υγείας λοιπόν. Πέρασαν πολλά ονόματα στο μυαλό μου. Πάρα πολλά κυριολεκτικά. Πέρασε μέχρι και ο κύριος ο Κύπριος εκείνο που έλεγε «Ο Κόλος θέλει πάντα λάδι». Που ήταν υποψήφιος στην Κύπρο σε κάποιες εκλογές τέλο πάντων. Αλλά λέω πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός και μετά σκέφτηκα σωτήρι Γεωργούτζο και λέω θα βάλω Σωτήρη Γεωργούτζο μετά από πάρα πολλές λοιπόν σκέψεις δεν θα πω τις επιλογές μου για ευνόητους λόγους ε, θα πω ε, πώς το λένε σωτήρι Γεωργούτζο ναι βεβαίως φανταστείτε τώρα να έχετε ένα τύπο με τη φωνή του Σωτήρη Γεωργούτζου να κάνει ανακοίνωση για κάποια πανδημία η οποία έρχεται ε, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα γενικά το γατάκι ο κορονοϊός έχει εμφανιστεί αλλά δεν φοβόμαστε εμεί. Ρίξτε έξω κορονοϊέ! Ρίξτε έξω κορονοϊέ! Τα βάλε ο κορονοϊό! <laughs> ναι, τέλο πάντων, κάπω έτσι. <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> δεν μου πέτυχε το μεταξύ. Δίνει πέναλτι, τι κάνει εκεί! Δεν μου <laughs> <laughs> πέτυχε πάρα πολύ καλά η μίμηση, δεν πειράζει. Λοιπόν, ποια μίμηση μου πετυχαίνει εν τέλει, δεν ξέρω. Πάμε τώρα σε υπεύθυνο τύπου. Παύλα επικοινωνία. Υπεύθυνο επικοινωνία. Παύλα υπεύθυνο τύπου. Παύλα δεξί μου χέρι. Ο Σπύρο ο Πιμπίλα λοιπόν. Όπω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, εσεί οι μοιημένοι στα κοινά του κόσμου τη Ομπίζα, ο Σπύρο ο Πιμπίλα έχει μια περίοπτη θέση στον κόσμο των ηθοποιών. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο για κάποιο λόγο γνωρίζει ποιο πεθαίνει πριν πεθάνει αυτό που πεθαίνει. Δεν ξέρω πώ το έχει καταφέρει αυτό, αλλά βλέπω. Πάντα στο Facebook του α πούμε Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιό, τάδε τα δοπούλου, η κηδεία τη θα γίνει τότε. Οπότε ένα τέτοιο άνθρωπο τον χρειάζεσαι ρε παιδί μου. Χρειάζεσαι έναν άνθρωπο, όχι να σου πει πότε θα πεθάνει ή κάτι τέτοιο, ή να σου πει το μέλλον σου, όχι. Απλά ένα άνθρωπο ο οποίο είναι μέσα στα κόλπα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αγορά και την οικονομία α πούμε. Ε, γενικά, ναι. Ναι, Σπύρος Πιπίλας κυρίε και κύριοι. Γιατί τα λέει και ωραία κιόλα, όχι τίποτα άλλο. Και είναι και ένα άνθρωπο που άμα δεν τον δει κάθε μέρα στην τηλεόραση, τότε κάτι θα, συμ... θα, σου συμβεί στη ζωή σου. Δεν ξέρω. Κάθε μέρα δηλαδή, άμα ανοίξει την τηλεόραση, κάτι θα υποθεί για τον Σπύρο Μπιμπίλα ή θα είναι ο Σπύρος ο Μπιμπίλα ο ίδιο, ο οποίο θα μιλάει για το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών και τι ανάγκε έχει. Και θα μιλήσει και για το ελληνικό μυτού εκεί λίγο προ το τέλο, α πούμε, και θα πει δύο-τρία σωστά πράγματα. Αυτό είναι ο, ο Μπιμπίλα, και αυτόν τον Σπύρο Μπιμπίλα θέλω κι εγώ στην ομάδα μου να είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος βαρόμετρο, ο άνθρωπος στον οποίο θα ξέρω ότι θα εμπιστευτώ το δύσκολο έργο της, ε, του τύπου. Ωραία, για να το κλείσω εκεί. Πάμε τώρα λοιπόν στο πολιτικό μου πρόγραμμα. Ξεκινάω με τα πάρα πολύ απλά. Ξεκινάω με την εκπαίδευση. Υποχρεωτικό το μάθημα της προπαίδειας, καθώς επίσης και των καταλήξεων, ενώ για τη γραμματική της καταλήξη ωραία. Στην αρχή της κάθε σχολική σεζόν. Αγαπητέ φαν του τρανού ή αγαπητή φαν του τρανού και του thug slime πως καταλέγεται. Δεν θα μου βγαίνουν εμένα τα μάτια μου κάθε φορά που θα, μου γρα... που θα γράφει σχόλιο στο TikTok. Ωραία. Το γίνεται, μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί πως αποκλείεται. Πάει με αι στο τέλος, δεν πάει με ε. Και το λέω και για εσάς εκεί τα μπαρμπάδια του Έλληνε με αλφαγιώτα, ένα λάμδα, ύψιλον έψιλον. Ωραία. Το λέω και για εσά. Δεν θα μου βγαίνουν εμένα τα μάτια. Μην σα πω ότι θα βάλω γραφή και ανάγνωση υποχρεωτική όπω είναι ο στρατό. Θα, θα, πηγαίνετε κάθε, κάθε, χρόνο, μια φορά τη βδομάδα, θα πηγαίνετε σε αναγνωστήριο και θα εξετάζεστε στη γραφή και στην ορθογραφία. Και αν δεν περνάτε το μέσο όρο, ο οποίο θα είναι στο 75%. Θα σας αφαιρούνται 100 ευρώ από το μηνιαίο σας μισθό για ένα χρόνο. Καταλάβατε. Ακούγεται λίγο αποφασίζομαι και διατάζομαι, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. επίσης με την προπαίδεια. Δεν γίνεται, αγαπητοί συνάδελφοι στις δουλειέ. Ωραία. Δεν θα πω ονόματα για να μην το θίξω. Να μην μπορείτε να κάνετε ρημάδι ταμείο και να έχουμε ζημιέ. Ωραία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι, είναι απίστευτο να είσαι φτάσει 50 χρονών. Να είσαι φτάσει 40 χρονών. Να είσαι φτάσει έστω και 28 χρονών γαϊδούρι να είσαι. Ωραία. Και να μην μπορεί να κάνει ενα 5 5 ή να μην κάνει ένα 2x270 ίσον 540. Απλέ, απλές, απλές πώ το λένε, μαθηματικέ πράξει. 2x290, 580. Γιατί άμα σου κόψει, θα πει 2x36, μείον 20 λεπτά, 580. Έτσι. Και αργεί και καθυστερεί να τη τα πράγματα στον πελάτη. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητέ συνάδελφε εκεί έξω. Που Υπάρχουν πάρα πολλοί. Δεν αναφέρομαι σε ένα άτομο. Ωραία, δεν έχω μόνο ένα άτομο στο μυαλό μου. Και αυτό είναι κακό. Αν είχα ένα άτομο στο μυαλό μου, θα ήταν προσωπικό μπιφ. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι επαναλαμβανόμενη. Ωραία. Δεν γίνεται να μην μπορείτε να κάνετε προπαίδεια. Και να έχει ζημιά η επιχείρηση ή να έχω ζημιά εγώ. Γιατί μετά θα λογοδοτήσω το αφεντικό μου και θα μου πει: Γιατί υπάρχει έλλειψη, βάλτε από την τσέπη σου. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, όπως ξαναεπαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω, υποχρεωτική η προπαίδεια και οι καταλήξει στην αρχή κάθε σχολικής σεζόν. Λοιπόν, πάμε, καταρά... Ε, παρα... καταράτο, πήγα να πω εγώ, παρακάτω λοιπόν. Μισό λεπτό να δω τι έχω βάλει εδώ πέρα. Στο μάθημα της μουσικής λοιπόν, εντάσσεται το beat making. Φλόρι, και εντάσσεται το beatmaking για δύο λόγου. Ο ένα λόγο είναι γιατί έχουμε ταλέντο, πραγματικά. Τόσου beatmakers που έχει βγάλει η Ελλάδα πρέπει να είναι οι νέοι DJ αυτοί. Τι κάνει, ε, Είμαι DJ, δουλεύω δηλαδή σε κλαμπ. Πλέον ο DJ έχει μετά, ξέρει, μετεξελίχθηκε στην παρίστα και τώρα έχει υπάρξει η τρίτη εξέλιξη στο stage 3. Το οποίο είναι ουσιαστικά beatmaker. Και όντω έχουμε πάρα πολλού beatmakers, δηλαδή πολλού περισσότερου από όσου μπορούμε να καταναλώσουμε. Οπότε ένα λόγο είναι γιατί έχουν, έχουμε όντω ταλέντο, άλλο λόγο είναι γιατί τώρα τελευταία οι beatmakers ε, κλέβουν μπιτάκια από το εξωτερικό. Οπότε ξέρω εγώ, να υπάρξει ξε... μια τυποποίηση στον τομέα του συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποινή φυλάκιση 2 ετών για κατεξακολούθηση φασεϊσμό. Όχι φασισμό, φασεϊσμό. Τι εννοώ. Όποιε εκεί έξω ακούτε χατζιφραγκέτα έχετε αξίρι στη μασχάλη, κοντό ρούχα τα οποία θέλουν να βγουν από πάνω σας λόγω, τη της βρώμας την οποία κουβαλάνε και της λαδίλα στα μαλλιά σας, <laughs> ανατριχιάζω που τα λέω μόνο, με σκουλαρίκι σέπτουμ στη μύτη και με μια ροπή και τάση στο να πίνετε μπύρα και να κλάνετε, γιατί και οι γυναίκες κλάνουνε, breaking news, ονομάζε... Οι, οι... οι κοινώς επωνομαζόμενες φασέες λοιπόν ε, ποινικοποιήστε. Ναι, sorry, όταν γίνω πρωθυπουργό, θα ποινικοποιηθείτε. Δεν γίνεται δηλαδή να σα βλέπω και δεν γίνεται δηλαδή να κουβαλάω και αποσμητικό ανα πάσα στιγμή στη τσάντα μου, ξέρω εγώ, για να πρέπει να σα ψεκάσω. Μπορεί να έχει κάποιο κάποια ανάγκη, ρε παιδί μου, να θέλει να πάρει κάποια εργασία ή να θέλει να του μεταφέρετε κάτι, α πούμε. Δε, και ε, πρέπει όταν είναι στον ίδιο χώρο με εσά, ξέρω εγώ, να μπορεί να αναπνεύσει και να μην είναι έτοιμο ή έτοιμο να πεθάνει από τη δυσοδεία. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ωραία. Οπότε λοιπόν, όσοι είστε φασές και επίση δεν μπορώ να ακούω να, να αναφέρεστε στου τραγουδιστέ του οποίου ακούτε με το μικρό του όνομα: Ε, ο Βασίλη ή ο Παύλο. Ποιο είναι ο Βασίλη και ποιο είναι ο Παύλο Μωρή, Ο Βασίλη Πανούλη είναι και ο Παύλο ο Μελάς. Πε του με τα ονόματά του. Πε Παύλο Ιδρόπουλο, Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πού θε να ξέρω εγώ, Μωρή. Ή ο Τζιμάκο. Για τον Πανούση, για τον Τζίμι τον Πανούση. Ο Τζιμάκο. Γιατί Μωρή τον ήξερε και τον είπε. Ο Τζιμάκο. ηλίθια. Λοιπόν, τελείωσε. Διετή φυλάκιση. Ε, επιβολή καταχείου περιορισμού σε ημιφασίες. Όση ημιφασέα ορίζεται αυτή που ξυρίζει τη μασχάλη τη, αλλά έχει όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Καταχείου περιορισμός τι είναι. Ουσιαστικά είναι μέχρι να ξεβάψει το μαλλί σου, το βαμμένο μόβ, ε, να είσαι μέσα στο σπίτι σου και να έχεις υποχρεωτική παρακολούθηση 6 ώρες την ημέρα βίντεο του Στέφανου Χίου. Να σε δω μετά αν δεν θα το, το ξεβάψει ή όχι το μαλλί σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Υποχρεωτικό το αποσμητικό και η οδοντόκρεμα. Θα μου πει ταιριάζει με το προηγούμενο, με τι φασέ. Ναι, συμφωνώ, αλλά γενικότερα η λίγδα, η μπόχθα, η, η, η δισοδεία και η βρωμιά είναι ένα χαρακτηριστικό πολλών Ελλήνων δυστυχώ. Ναι, παιδιά, ειδικά όταν είναι καλοκαίρι και σφίγγουν οι ζέστε, δεν είναι κακό να βάζει τα Μάλλον είναι καλό, θα έλεγα. Όχι τίποτα άλλο. Να μην λιποθυμίσουμε από την μπόχα και τη δυσοδία και την κλανίλα την οποία κουβαλάτε. Ωραία, δεν σα φταίω εγώ κάτι. Ήμουνα πέρσι λοιπόν, δούλευα στον ξενοδοχειακό τομέα όπως σα έχω πει. Έβαζα αποσμητικό και από πάνω έβαζα άρωμα. Τόσο υπερβολικά. Ωραία. Και μόλι έμπαινα μέσα στο λεωφορείο υπήρχε τόση πόχα, τόση δυσοδεία, τόση βρωμιά. Που πραγματικά έλεγα μέσα μου μακάρι να είχε δωρεάν δείγμα αποσμητικού. Γιατί έτσι θα πείθονταν οι Γερμανοί τουρίστες αλλά και οι Έλληνες τουρίστες και οι Έλληνες τουρίστες βεβαίως Θα πείθονταν να βάλουν λίγο από αυτό το ρημάδι το αποσμητικό τη λίγδα σας μέσα Λοιπόν, συνεχίζουμε Κατάργηση, όχι αυτό θα το πω στο τέλος γιατί το βλέπω και απλά είμαι έτοιμος αυτού φτού μην το ματιάξω Λοιπόν, δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 σε χωριό του νομού Αχαΐας ή στο βατοπέδιο γιατί λοιπόν σε χωριό νομό Αχαία σα ακούω να ρωτάτε, Σε χωριό νομό Αχαία διότι ο νομό Αχαία γενικότερα ψιλοδυνοπαθεί. Αν το καλοσκεφτείτε, η πάτρα είναι φημισμένη για το καρναβάλι τη, δεν είναι για κάτι άλλο. Για το καρναβάλι και για τι μπριζόλε, τα κρέατα κτλ. Η πάτρα κάποτε ήταν αρχοντική πολύ. Όπω επίση και ο νομό Αχαία ήταν κάπω καλό, θα έλεγε κανεί. Τώρα δεν είναι τίποτα. Άμα πάτε, δηλαδή θα δείτε κατσίκια γύρια και μια πόλη γεμάτη φοιτητέ οι οποίοι έχουν έρθει για τη ζωή, δεν έχουν έρθει για να σπουδάσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι εγώ ω Κώστα έρχομαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όταν το βλέπω αυτό. Άρα λέω να του χαρίσω ένα δώρο ώστε να αναζωογονηθεί η πατραϊκή η παύλα χαϊκή οικονομία. Αλλιώ βατοπέδιο γιατί θα μα βγει και φθηνό. Θα βάλουμε εκεί πέρα του παπάδε να φτιάξουν με τον πλούτο τον οποίο έχουν μαζέψει από πιστού. Μια πίστα φόρμουλα 1. Και στην τελική να σα πω κάτι δεν βλάφτει. Μία πίστα Φόρμουλα 1 δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. σα ίσα, -ίσα. του βλέπετε του Τούρκου στην Κωνσταντινούπολη, α πούμε, δεν έχουν φάει να φάνε ή βρακοί να φορέσουν, αλλά η να φορεσουν αλλα Φόρμουλα 1 στέκει καλά και είναι και καλή πίστα. Ωραία. Οπότε ναι, θα βάλουμε βατοπέδιο. Εάν θέλουν, α πούμε, να έχουν κάποιο είδου φοροαπαλλαγή, δηλαδή να μην πληρώνουν 10% ω εκατομμυριούχοι, αλλά να πληρώνουν 8%, θα του βάλουμε να φτιάξουν μία πίστα Φόρμουλα 1. Ωραία. Έξυπνη λύση, μπράβο. Ποινικοποίηση των βίγκαν των εμπόρων της Herbalife και των μαρτύρων του Ιεχωβά. Για τις vegan, τις vegan νομίζω το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ άλλο. Ωραία. Οι έμποροι yeah. Herbalife επίσης το καταλαβαίνετε. Yeah. Και, βασικά το καταλαβαίνετε και για τους τρεις, για ποιο λόγο θέλω να τα ποινικοποιήσω όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται ρε φίλε μάρτυρα του Ιεχωβά, φίλε που λέει ο λόγος, φίλος μου δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ. Δε, ρε εχθρέ μάρτυρα του Ιεχωβά, δεν γίνεται να προσπαθεί να προσελητήσεις και να μου μιλάς και να μου λε, θέλετε να σα μιλήσω για τον Ιησού Χριστό και αν ας πούμε, λέω εγώ τώρα, έχεις κάνει στρατολόγηση κάποιο ιαχωβόπεδο ας πούμε, αυτό το ιαχωβόπεδο να μην ακούει για Χριστό. Δηλαδή ήρθαμε για το main event, δεν γίνεται να πληρώσουμε extra subscription, δεν γίνεται να πληρώσω εγώ ιαχωβάς premium. Γιατί βασικά να πρέπει να πληρώσω ιαχωβάς premium για να ακούσω για τον Ιησού Χριστό. Δεν μιλάνε για Χριστό, δεν ξέρω αν το έχετε... Τουλάχιστον οι φήμε είναι αυτέ. Τώρα δεν ξέρω αν βρεθεί κάποιο Ιάχοβα και με κάνει debunked, Πολύ ευχαρίστω να του διαγράψω το σχόλιο. Λοιπόν, πάμε τώρα στους έμπορου τη Herbalife. Είστε πλασχέδε. Καταλάβετε το και σταματήστε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο βασικά. Και γιατί αυτά που λέτε είναι ασυναρτησίε. Επίση, ο κόσμο με τα σκουπ τα οποία πουλάτε βγάζει σπηριά, βγάζει παθαίνει αλλεργίε, κοντεύει να πεθάνει. Δηλαδή, άμα δεν είστε επιστήμονε, μην φτιάχνετε σκουπ πρωτενη. Μία ιδέα είναι αυτή. Ωραία. Λοιπόν, απαγόρευση επιφωνημάτων, μπρο, ψιλοκαντάλαβε και του ποίηματο του Σταύρου Γεωργά. Το καταρχά, καλησπέρα, μπλα μπλα μπλα, ή με τσέχασε, απαγορεύονται, ποινικοποιούνται από εδώ και πέρα. Θα υπάρχει πρόστιμο ηχητικού του Σταύρου Γεωργά. Θα σα στέλνει ο Σταύρο, βασικά, επειδή είναι και φίλο μου και τον γνωρίζω και προσωπικά. Θα σα στέλνει λοιπόν ο φίλο. Πλάκα κάνω έτσι, δεν τον ξέρω. Να τονιστεί αυτό. Ο φίλο μου, λοιπόν, ο Σταύρο Γεωργά. Κάτσε, μην βγήκε το όνομα, καταλαβαίνετε θα σας στέλνει προσωπικό μήνυμα κάθε μέρα με το ίδιο πράγμα. Μέχρι να του ζητήσετε συγγνώμη, μέχρι να του πείτε συγγνώμη Σταύρο, δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα ξαναπώ το ποίημα σου σε δημοσία θέα. Ωραία, άντε γιατί μας πρίξατε. Πρόστιμο λοιπόν, είναι η επόμενη διάταξη, πρόστιμο 2.000 ευρώ σε όσες λεσβίες κουρεύουν κοντά τα μαλλιά τους. Είσαι λεσβία και κουρεύεις κοντά τα μαλλιά σου γιατί θέλεις να φαίνεσαι ο άντρας στη σχέση σου κανένα πρόβλημα. Θα μου πληρώσει 2.000 ευρώ και θα, σου ευάλω, και θα επιλέξω εγώ το χρώμα με το οποίο θα βάψει τα κοντά μαλλιά σου. Έγινε κατανοητό. Δεν σα μπορώ άλλο βασικά. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή, σα βλέπω στον δρόμο να πηγαίνετε 2-2 και να έχετε τόσο μεγάλη ανάγκη να δείξετε στον κόσμο τι είστε λεσβείε, που, που, ειλικρινά θέλω το μαλλί, το βουρτσέ αυτήν που τα έχει κοντά να το βουτήξω. Σαν πινέλο μέσα σε ένα τεράστιο κουβάκι να αρχίσω να βάφω τείχους τόσο πολύ συχαίνω με το κοντό μαλλί στις λεσβίες. Δεν ξέρω, δεν σας ταιριάζει. Σταματήστε επίση να ντύνεστε λες και είστε PR σε κλαμπ να πούμε, είστε κάποιο hipster τραγουδιστή. Δεν είσαι ο Μαραβέγια Μωρή. Ντύσου σαν, ντήσου σαν άνθρωπο. Δεν θα πω σαν γυναίκα. Θα πω σαν άνθρωπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Υποχρεωτικό το σκάκι στα σχολεία, το οποίο έχει γίνει ήδη η διάταξη βασικά, οπότε άκυρο, ψηλό άκυρο. Και αντικατάσταση τη οικιακή οικονομία με μάθημα στοιχηματισμού. Η οικιακή οικονομία και οι συμβουλέ οι οποίε παρέχει είναι το ίδιο χρήσιμε με ένα μάθημα στη χηματισμό από τον Γιώργο του Γεωργίου. Γεια χαρά. Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τι πιθανότητε. Θα μιλήσουμε για το σύστημα των χ. Άμα παίξει χ, ρε, ενό Και μου ζητήσει συγγνώμη, και μου ζητήσει μετά συγγνώμη, Γιώργο, δεν θα το ξανακάνω. Θα δει ότι οι μετοχέ που θα ανεβούν και θα βγάλει ένα σκασμό χρήματα. Αυτά λοιπόν. Για χαρά. Ναι, λοιπόν, μάθουμε στοιχηματισμού στα σχολεία γιατί είναι χρήσιμο. Ενώ το οικιακή οικονομία, εντάξει, όποιο μου πει ότι η οικιακή οικονομία είναι χρήσιμη, πραγματικά θέλει ξύλο. Πάμε τώρα λοιπόν στο καμάρι μου. <laughs> τι έχω σκεφτεί εδώ, Τι. τι, τι? <laughs> Υπέροχη σκέψη. Εν τω μεταξύ πρέπει να ακούγονται τα πάντα εδώ μέσα στο σπίτι γιατί έχω τον αφιγραντήρα ακριβώ δίπλα. Τι υπέροχη ιδέα αυτή, πραγματικά. Πραγματικά απίστευτη ιδέα αυτή, την οποία θα έχει στο μίσο. Και ξέρετε, μπορεί να μην σα αρέσει να είναι τελείω μάπα για να μου πείτε ρε, ηλίθεια, ξέρω εγώ τόση ώρα, λέγε τι ωραία ιδέα, τι ωραία ιδέα και δεν ήταν. Λοιπόν, κατάργηση του κατώτατου μισθού και αντικατάστασή του με subscription program. Τι θέλω να πω. Θέλει, α πούμε, εσύ ω εργοδότη, για του εργοδότε είναι αυτό, ωραία, να δίνει 650 ευρώ βασικό ενώ έχει φτάσει ο βασικό στα 750 και 850 για ξενοδοχείο. ξενοδοχειακού, 750 για κανονικού υπαλλήλου. Ωραία λοιπόν. Θε εσύ αγαπητέ εργοδότη να δίνει λιγότερο, να κάνει κρατήσει δηλαδή του κερατά, να δίνει π.χ. 650 βασικό. Τέλεια, μπορεί να τον δίνει τον 650 βασικό. Αλλά θα αποδίδει 300 ευρώ το μήνα στο κράτο για κάθε υπάλληλο τον οποίο έχει προσλάβει με αυτό το μισθό και όσο ανεβαίνει ο μισθό σου, ο μισθό βασικά του υπαλλήλου, τόσο λιγότερα χρήματα θα αποδίδεις στο κράτο. Π.χ., θα δίνει 1.200 ευρώ το μήνα στου υπαλλήλου σου χωρί κρατήσει, χωρί τίποτα, δεν θα πληρώνει ούτε ευρώ. Στο... Ε, όχι, δεν θα πληρώνει, θα πληρώνει 10 ευρώ στο κράτο. Δίνει τον άλλον 530, ενώ του, του έχει τάξει 7,5 εκατοστάρικα, θα πληρώνει τον κόλο σου. Και όλα αυτά θα, τα, θα μπορώ να τα βλέπω γιατί κάποιο θα μου πει: Μα καλά, οι λογιστέ μπορούν να στα κρύψουν. Όχι, δεν θα τα κρύβουν οι λογιστέ μου. Δεν, μπο, δεν μπορούν να τα κρύψουν. Θα έχουμε τόσο καλή ηλεκτρονική διακυβέρνηση με Άδων Γεωργιάδη Υπουργό που δεν θα κρύβεται κανένα. Δεν θα κρύβεστε γατάκια. Τέλο ή εσχροκέρδη θα μου τα πληρώνει όλα σε subscription program. Πλέον η οικονομική πολιτική την οποία θα ακολουθήσει η χώρα με εμένα στο τιμόνι θα είναι η οικονομική πολιτική μιας πόρνης στο OnlyFans. Γιατί, γιατί οι μόνοι οι οποίοι βγάζουν χρήματα αυτή τη στιγμή είναι οι επαγγελματίε βίζιτες, οι βίζιτες κατοίκων, οι λεγόμενε OnlyFans models, οι νεκροθάφτες και οι απαταιώνε. Α, και οι πολιτικοί που υπάγονται στην κατηγορία απαταιώνε είναι το δεύτερο φεκτό το οποίο έχει βγει. Οπότε λοιπόν. Α, νεκροθάφτε δεν ξέρω αν είπα. Οπότε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητέ φίλε, όπω καταλαβαίνετε, το βιώσιμο πρόγραμμα διακυβέρνησή μου προποθέτει, προαπαιτεί μία οικονομία επίπεδου OnlyFans. Και τώρα σκάει το κλασικό βίντεο. Μα τέψτε πόσα λεφτά έβγαλε μόνο για 12 ημέρε με εκείνη εκεί την κοπέλα που είχε βγάλει 9.500 δολάρια. Μα καλά, ρε, πάτε καλά το πορνό είναι δωρεάν. Σόρι που σα το χαλάω. Αν έχετε ωρέξει και τέτοια, βάλτε ταινίε γενιλίκου, α πούμε. Δωρεάν. Πραγματικά δωρεάν. Και με link και με τα πάντα όλα. Και ό,τι φετίχ θέλετε, ξέρω εγώ. Απ' τα νόμιμα φετίχ, έτσι. Τα υπόλοιπα δεν είναι φετίχ, είναι ανομαλίε. Ναι, και τα φετίχ ανομαλίε. Τέλο πάντων, λοιπόν, θέλω να πω οι τσόντε είναι δωρεάν. Πηγαίνετε, δείτε πορνό. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να πάτε να πληρώσετε μία άκυρη Ισπανίδα από την Καρταχένα και να τη πληρώσετε τι διακοπέ επειδή σα ανέβασε φωτογραφία με τα γυμνά πόδια τη. Έλεο. Ανόμαλοι. Ανόμαλα σιέσαι, ενώ τα κακά πάνω σιέσαι. Ζωγράφησε, μπιάτσε στα παράθυρα. Τέλο πάντων, λοιπόν. Αυτά από μένα. 40 λεπτά διερκεί το επεισόδιο. Κλασική πολυλογία του Κώστα. Ελπίζω να σα άρεσε το podcast. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τώρα, η επόμενη φορά δεν δεσμεύομαι για το πότε θα είναι, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί. Οπότε, ναι. Τα λέμε, να είστε καλά, να προσέχετε. Καλή σεζόν σα, όσα παιδιά έχετε ξεκινήσει δουλειά. Κουράγιο πραγματικά. Θα περάσει και αυτό, και θα τα θυμάστε όλα με ευγνωμοσύνη από το κρεβάτι του νοσοκομείου λόγω υπερκόπωση. <coughs> Αυτά λοιπόν, σα χαιρετώ και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σα!